Τώρα, φρικτό θάνατο από τα χέρια της συντρόφου του βρήκε ένας ηλικιωμένος άνδρας στον Πειραιά, ο οποίος βρέθηκε κατακρεουργημένος στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Στο Όπεν μίλησαν συγκλονισμένα τα αδέρφια του θύματος. Είναι το σημείο στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στην οδό Αχτούρης στον Πειραιά, που βρέθηκε κατακρεουργημένος ο 79χρονος. Το φωνικό εργαλείο που έκοψε το νήμα της ζωής του, το μαχαίρι, βρέθηκε καρφωμένο πάνω στο σώμα του. Εκείνος δεν έδωσε σημεία ζωής το πρωί και τον αναζήτησαν οι συνεργάτες του. Ήταν ήσυχος άνθρωπος, ήρεμος. Δεν ήταν άνθρωπος που να κάνει κακό. Το πρόσωπό του ήταν πολύ χάλια, χτυπημένος με μία γλάστρα, αλλά και μαχαιρωμένος. Η κόρη του θύματος, Ρούλα, ήταν εκείνη που κλήθηκε να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος και να αναζητήσει τον πατέρα της, η οποία μιλά αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του ανοιχτού καναλιού. Δούλευε σε ένα γραφείο ο πατέρας μου και αυτός ο άνθρωπος που δούλευε ανησύχησε και με πήρε τηλέφωνο. Εσένα πήγε ο νους το κακό? Πήγε ο νους μου, ναι, στο κακό. Από ό,τι μου είπαν στην ασφάλεια, είχε πολλαπλές μαχαιριές και του είχε σπάσει και μια γλάστρα στο πρόσωπο. Από την πόρτα που βλέπετε σήμερα το πρωί, η κόρη του 79χρονου άνδρα μαζί με την αστυνομία μπήκε και εντόπισε τον πατέρα της δολοφονημένο στο μπαλκόνι του διαμερίσματος. Ημίγυμνος, με τα ρούχα που του είχαν απομείνει, ποτισμένα με αίμα. Πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος ήταν. Ψυχούλα. Στο διαμέρισμα συζούσε με μία 50χρονη από τη Χιλή. Αρκετές φορές το ζευγάρι, σύμφωνα με τους γείτονες, είχαν έντονες συζητήσεις και καυγάδες. Μία τέτοια ξεκίνησε και χθες τη νύχτα. Όταν οι αρχές έφτασαν στο διαμέρισμα, η 50χρονη ομολόγησε τη δολοφονία του συντρόφου της. Θα την είχε λυπηθεί ο πατέρας μου και την κράταγε στο σπίτι. Την έδιωχνε να φύγει, δεν έφευγε. Την είχε συναντήσει ποτέ? Όχι, μόνο όταν την κατεβάζανε οι αστυνομικοί, τότε την είδα. Αυτό που ζητά τώρα η οικογένεια είναι η τιμωρία της 50χρονης γυναίκας, που με τόσο βίαιο τρόπο έδωσε τέλος στη ζωή του δικού τους ανθρώπου.